σαν σήμερα. 12 Νοεμβρίου 1920. Η συνθήκη του Ραϊβαλό, μεταξύ της Ιταλίας και της Γιουγκοσλαβίας. Μετά από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η διάλυση της Αυστρο-Ουγγρικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πρώτων πυλών. Οι επίδοξοι διεκδικητές των εδαφών τους είχαν ξεκινήσει έναν διπλωματικό αγώνα δρόμου για τον προσετερισμό των υπό αμφισβήτηση περιοχών. Η Ιταλία είχε βλέψει στις δαλματικές ακτές και στα παράλια της Αλβανίας. Παρομοίως η Βόρεια Ήπειρος διεκδικούνταν από τους Αλβανούς και φυσικά από τους Έλληνες. Τον Ιούλιο του 1919 στις Σέβρες της Γαλλίας ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλο συμφώνησε με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Τομάζο Τιτώνη μια διπλωματική συνεργασία αλληλοϋποστήριξης. Το σύμφωνο Βενιζέλου Τιτώνη, όπως έμεινε την ιστορία, προέβλεπε την ελληνική υποστήριξη των Ιταλικών αξιώσεων επί της Αλβανίας, πίτη η προσάρτηση του Αυλώνα στην Ιταλική επικράτεια και η επίσημη μετατροπή της Αλβανίας σε Ιταλικό προτεκτοράτο. Επιπλέον η Ελλάδα θα παραχωρούσε στην Ιταλία μία ελεύθερη ζώνη στον λιμένα της Σμύρνης και θα παρετούνταν υπέρ της Ιταλίας από τις διεκδικήσεις της στα σαντζάκια του Αϊδινίου και του Μεντεσέ. Για αντάλλαγμα η Ιταλία θα υποστήριζε τις ελληνικές αξιώσεις για την προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα και θα παραχωρούσε τα Δωδεκάνησα, εκτός της Ρόδου, στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1920 οι μεγάλες δυνάμεις έθεσαν σε αναστολή την εφαρμογή της παραπάνω συμφωνίας κατόπιν πιέσεων του Γάλλου Πρωθυπουργού Κλεμανσό, μέχρι να λήξει η Ιταλοσερβική διένεξη για το μοίρασμα των δαλματικών ακτών. Πράγματι αυτή τερματίστηκε με τη συνθήκη του Ραϊβαλό που συνάφθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1920. Σύμφωνα με αυτή αποφασίστηκε όλες οι δαλματικές ακτές να δοθούν στο νεοσύστατο βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας με εξαίρεση το λιμάνι της Ζάρα που παραχωρήθηκε στην Ιταλία. Εφόσον λοιπόν έληξε η Ιταλοσερβική διαμάχη, η Ελλάδα μπορούσε να διεκδικήσει τη Βόρεια Ήπειρο, έχουσα θεωρητικά στο πλευρό της την Ιταλία. Ωστόσο η Αθήνα έπραξε ουδέν με τη δικαιολογία ότι δεν ήθελε να δημιουργήσει εντάσεις με τη Ρώμη σε μια χρονική περίοδο που τα ελληνικά στρατεύματα δρούσαν μόνα τους στη Μικρά Ασία εναντίον των Νεοτούρκων. Επιπλέον η Ιταλική πολιτική είχε αλλάξει άρδιν από τον Ιούλιο του 1920, όταν ο Τιτώνη αντικαταστάθηκε από τον Κάρλο Σφόρτσα που ήταν σφοδρός πολέμιος της Ελλάδας.